Και σήμερα, φίλες και φίλοι, επειδή μας ξημέρωσε μια μέρα η οποία προέκυψε από χθες αργά το βράδυ. Έχεις πρωτοστέλη του λαού, εδώ κάπου. Θα το φέρουμε. Ναι, μας προέκυψε ένα θέμα πολύ σοβαρό κατά την άποψή μας και κατά την άποψη πολλών σχετικά με την οικονομία και την καθημερινότητα της συμμαθίας. Μιλάμε για την απένταξη στην ουσία της συμμαθίας και άλλων περιοχών της Ελλάδας, Γενιτσά και Πελοπόννησο, από τον σχεδιασμό για το φυσικό αέριο. Έτσι και έχει γίνει από το πρωί ο κακός χάμος. Νίκο, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Χτύπησε συναγερμός χθες το βράδυ, μόλις έσκασε η είδηση. Εμείς δεν σου κρύβω ότι γυρίσαμε ενώ προγραμματίζαμε άλλο κύριο θέμα για το λαό. Ήρθε τούμπα ανάποδα. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα έργο το οποίο, παρόλο που είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ από τα προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η περιφέρειά μας, ωστόσο λόγω τεχνικών ζητημάτων, χρονοδιαγραμμάτων που φεύγουν πίσω, κινδυνεύει να βγει εκτός η πόλη μας και, όπως καταλαβαίνεις, έξω από τον ενεργειακό χάρτη του φυσικού αερίου σημαίνει ότι χρόνια και δεκαετίες πίσω, γιατί κακά τα ψέματα το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί θα δώσει άλλη οικονομική όθηση στην περιοχή μας. Όσοι έχουν ζούνε σε περιοχές που υπάρχει φυσικό αέριο και μάλιστα εδώ και χρόνια, βλέπε Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, που είναι πολλοί κόσμος που είναι και βεργιώτες και μας ακούνε, είναι και φίλοι μας, καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέμε. Όσοι δεν το έχουν ζήσει δεν μπορούν να φανταστούν περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για το κόστος, για τρομερές διαφορές, τουλάχιστον όσο είναι χαμηλό και φθηνό. Ξεκίνα όμως, ζήσει μου, να πεις τρόπους επικοινωνίας και εγώ να πάρω κατευθείαν το πρώτο τηλέφωνο. Βεβαίως, θα κάνουμε έναν πρώτο κύκλο επαφών. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επικοινωνία θα είναι με τον Αντιπεριφερειάρχη. Γιατί, όπως είπες, για ΕΣΠΑ, περιφέρεια. Ακριβώς. Έτσι, οπότε είναι. Γιατί λογικά να υποθέσω ότι θα πρέπει να χτύπησε συναγερμός και στην Αντιπεριφέρεια και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή και ο κύριος Τζικώστας λογικά θα πρέπει να είναι σε συναγερμό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο Κώστας ο Καλαϊτζίδης. Να δώσω τρόπους επικοινωνίας. Είστε καταρχήν στους 996 καρφωμένο το ραδιοφωνάκι. www.aku996.gr διαδικτυακή διεύθυνση. 2331-502-603 τηλέφωνο. 6956-604. 996 είναι το κινητό του Άκου στη διάθεσή σας για να στέλνετε μηνύματα δωρεάν. Viber, μην κλείνεις. Κρατάμε. Λοιπόν, ανοίγουμε μικρόφωνα. Από εδώ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας, τον κύριο Κώστα Καλαϊτζίδη. Κύριε Καλαϊτζίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καλαϊτζίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα Ζήση, καλησπέρα Νίκο και λοιπόν, στους ακροατές. Έσκασε μία βόμβα χθες το βράδυ. Έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι ένα έργο το οποίο ήταν προγραμματισμένο να χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ, χρήματα τα οποία διαχειρίζεται η περιφέρεια, και κινδυνεύει πλέον να απενταχθεί η Βέρεια από το πρόγραμμα. Πείτε μας την τοποθέτησή σας, τις κινήσεις σας, τις ενέργειές σας. Λοιπόν, η περιφέρεια, τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι, από το τύπο, και αν θέλετε εμείς εδώ στην Ημαθία από εσάς και τους συναδέλφους σας, ενημερωθήκαμε για το αν υπάρχει, αν όντως είναι έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς παρόλα αυτά είναι ενήμερος ο Περιφερειάρχης, το εξετάζουμε και θα έρθουμε με δήλωση, ενημέρωση προς όλους σας και εσάς και τους πολίτες. Για μας να ξέρετε ότι είναι και έργο προτεραιότητας, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί γνωστό είναι ότι ο Περιφερειάρχης από καιρό τώρα το έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο, γιατί λέει σήμερα ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι έτσι, το εξετάζουμε και βλέπουμε. Επομένως, μας μεταφέρετε ότι δεν έχετε επίσημη ενημέρωση? Όχι. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, είστε σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Τζικώστα, και να υποθέσω ότι και ο κύριος Τζικώστας ενέργειες προς την κεντρική εξουσία για να υπάρξει ενημέρωση του κόσμου. Και ο Περιφερειάρχης θεωρώ ότι θα κάνει τη δήλωση αφού πρώτα ενημερωθεί
θα κάνει δήλωση, αλλά αυτή τη στιγμή σας είπα τουλάχιστον πεντιάρχης, όσο και όλοι εμείς από το πω ακούσαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν είναι μόνο εδώ. Ωραία. Στην Μαθία, ακούστηκε και για δίπλα στην Πέλα, για Νιτσά και στην Πελοπόννησο. Ναι. Ωραία. Ωραία, ωραία κύριε Καλατζίδη. Εγώ μπορώ να σας πω, σήμερα έχουμε τόσα προβλήματα και τα ξέρετε, τα γνωστά, είτε με εργάτες γης, είτε με τις γης του. Ναι. Κύριε Καλατζίδη, έχουμε και ένα πρόβλημα ούτως ή άλλως στη σύνδεσή μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα περιμένουμε νεότερα από την περιφέρεια και ό,τι νεότερα γίνονται από τις κινήσεις και του κυρίου Περιφερειάρχη. Βεβαίως. Αυτό κρατάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλατζίδη. Είστε καλά. Ο κύριος Καλατζίδης, ο Κώστας ο Καλατζίδης, την Περιφερειάρχη Συμμαθίας. Αυτό που μας είπε είναι ότι βεβαίως ήταν μια πληροφορία η οποία έσκασε όντως ευνίδια και δεν έχουν επίσημη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση θα κυνηγήσουν, θα το δουν, θα παρακολουθήσουν το θέμα και θα το κυνηγήσουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα το αφήσουν έτσι. Είναι η προτεραιότητα πρώτη, μας είπε, το φυσικό αέριο. Οπότε, γιατί δεν είναι αφορά μόνο την Βέρεια, γιατί είναι η Κεντρική Μακεδονία και η Πέρα δίπλα, και θα το δουν. Θα κάνουμε ένα πέρασμα να πάμε στον Δήμαρχο της Βέρειας, τον Κώστα τον Βοριαζίδη, τον οποίο θα καλέσω αμέσως τώρα για να δούμε τι έχει να πει και από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Βέβαια, εντάξει, ο Δήμος Βέρειας δεν έχει σε αυτά κάποιες ευθύνες, υπό την έννοια δεν υλοποιεί κάτι σχετικό, αλλά παρά τα αυτά σίγουρα θα έχει κάτι να μας πει και ο ίδιος. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, Νίκο, γιατί από χθες που έσκασε το θέμα υπήρξαν κάποιοι οποίοι λέγανε «Να, τεχνικά προβλήματα, ο Δήμος πρέπει να κινηθεί, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος». Ο Δήμος δεν είναι μέσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων του, δεν έχει την δύναμη ούτε την ισχύ να κάνει κάτι, είναι σε κεντρικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που επηρεάζει και έχει θορυβήσει πάρα πολύ και τον Δήμο. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Δήμαρχο Βέρειας, τον Κώστα τον Βοριαζίδη. Κύριε Βοριαζίδη, καλησπέρα σας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Έλα. Τον έχεις, Δήμαρχε. Βεβαίως. Κύριος Βοριαζίδης, ακούει? Δεν ακούει. Εντάξει, μπορούμε να... Θα επανέλθουμε. Επανέλθουμε, να δούμε τι έγινε. Εντάξει, τώρα είναι και... Όλο αυτό το σύστημα στον αέρα. Πρέπει ζωντανά να υπάρχει θέμα, ξέρεις, με το σήμα εκεί στο Δημαρχείο, δεν είναι δυνατόν. Λες. Όποτε έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δήμαρχο, πάντα έχουμε κάποιο θέμα, να ξέρεις. Κάτι παίζεται πάντα. Λοιπόν, έτσι όπως λέγαμε, Νίκο, ότι πραγματικά θορυβήθηκε. Και αυτό που ανέφερε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, ήταν κάτι το οποίο έσκασε από ρεπορτάζ και προφανώς κινητοποιήθηκε. Μείνε στη γραμμή για να... ή ένα σταθερό. Κάτσε τον. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα νομίζω. Καλησπέρα. Ο Δήμαρχος ακούει? Ναι. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους ακροατές. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο, Δήμαρχε, που θα επικοινωνούμε σήμερα. Είναι αυτή η βόμβα που έσκασε από χθες το βράδυ σχετικά με την απένταξη του σχεδιασμού της Βέρειας από το σχεδιασμό για το φυσικό αέριο. Μία πρώτη δήλωση και αν έχετε κάποια ενημέρωση παραπάνω εσείς. Ναι. Επιτρέψτε μου μία μικρή εισαγωγή. Mm-hmm. Επειδή από το 2004 ως μελετητής ιδιωτικών έργων, ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το αέριο, με το φυσικό αέριο. Τι είναι το φυσικό αέριο? Έτσι, είναι τρία πράγματα. Το πρώτο είναι άνοιγμα δουλειάς για πολλούς επαγγελματίες της πόλης μας. Το δεύτερο είναι μία διαρκής πηγή φτηνού καυσίμου, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι παγίως 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο. Και το τρίτο είναι ένα καύσιμο που έχει ενεργειακό αποτύπωμα, σαφώς πιο οικολογικό από πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι το φυσικό αέριο. Ναι. Είναι η τρίτη φορά
που μάθαμε για την έλευση του φυσικού αερίου στην πόλη μας. Και βέβαια, αν τις δύο πρώτες φορές είχε να κάνει αυτό με τον σχεδιασμό της ΔΕΠΑ που ενδεχομένως δεν έγινε, αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Γιατί υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, ο βασικός λόγος που κολλούσαμε στα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη φορά δεν υπήρχε. Ενημερώθηκα και εγώ χθες για το θέμα. Προσπάθησα να μαζέψω όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορούσα. Και βέβαια θεώρησα ότι έπρεπε να ενημερώσω τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές. Να πω ότι ο Περιφερειάρχης δεν το γνώριζε και μάλιστα δήλωσε έκπληκτος. Ναι. Και λογικό είναι, γιατί όταν ξαναλέω, όταν έχεις χρηματοδότηση εξασφαλισμένη για κάποιο έργο, δεν υπάρχει λόγος να το αναβάλεις το έργο. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο, αν η ΡΑΕ έχει κάτι άλλο, αν η ΔΕΒΑ έχει κάτι άλλο, γνωρίζει δηλαδή ότι μπορεί κάποιος ιδιώτης να το αναλάβει αυτό, να μας το πούει για εμάς να το ξέρουμε, αφού βέβαια θα υπάρχουν εξασφαλισμένες τιμές, ίδιες με τις τιμές που θα μπορούσε να κάνει η ΔΕΒΑ αυτά τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καθήκον όλων μας, ο καθένας από την πλευρά του, να τρέξει. Δεν ξέρω, προσπαθώ να μάθω αν μπορεί να γίνει προσφυγή για αυτή την απόφαση της ΡΑΕ και να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Πάντως η ενημέρωση που έχω είναι ότι πραγματικά αυτή η απόφαση ξένησε πολλούς και στην Αθήνα. Σε επίπεδο εννοείται έτσι. Ανώτατο Υπουργείο ξένησε. Εντάξει, ναι. στα ανώτερα κλιμάκια. Okay. Θα έχουμε όχι ανώτατα άλλος... κατά ανάγκη, στα ανώτερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στη συνέχεια και με δύο βουλευτές, την κυρία Καρασαλίδου και τον κύριο Μπαρτζόκα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Οπότε θα δούμε αν έχουν και αυτοί κάποια εικόνα. Κύριε Βουδούρη, κάνω διακοπές, δεν σας άκουσα. Εντάξει, θα έχουμε ούτως ή άλλως, λέω, την ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, να μιλήσουμε και με δύο βουλευτές, την Καρασαλίδου και τον Μπαρτζόκα, για να δούμε αν έχουν και αυτοί κάποια εικόνα για το τι γίνεται εκεί κάτω στα Υπουργεία που λέτε. Καταγράφεται η άποψή σας και πραγματικά αυτό που επισημάνατε για τα ωφέλη του φυσικού αερίου ήταν επίσης χρήσιμο να υποθεί. Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε το θέμα και όποτε προκύψει ανάγκη θα τα ξαναπούμε, Δήμαρχε. Βεβαίως, ευχαριστώ. Να είστε καλά κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν και από τεχνικής απόψεως ο Δήμαρχος το έθεσε το θέμα και είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Όχι, ήταν και η καλή τοποθέτηση του για να επισημάνουμε και την πόσο μεγάλη όθηση, αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα, Νίκο, θα δώσει στην τοπική κοινωνία η έλευση του αερίου και είναι κάτι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Πραγματικά, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να μείνει η Βέρεια στον ενεργειακό χάρτη του αερίου. Λοιπόν, μισό λεπτό να κρατήσουμε και το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Είναι η Φρόσο Καρασαλίδου, η οποία νομίζω η πρώτη ήταν που σήκωσε το θέμα στην Ημαθία και ενημέρωσε και στην ουσία και εμάς, και πολλοί μπορεί ενημερώθηκαν από αυτό, για την εξέλιξη αυτό με το φυσικό αέριο. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, η Φρόσο Καρασαλίδου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει και αυτή την άποψή της και την πληροφόρηση ενδεχομένως που έχει, αν έχει κάτι νεότερο σχετικά με το θέμα. Κυρία Καρασαλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βουντούρη, καλησπέρα κύριε Πατσίκα, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Έσκασε βόμβα, Δεν σας άκουσα. Έσκασε βόμβα, λέω. Έσκασε βόμβα και μάλιστα μεγατόνων. Έσκασε βόμβα και όπως τη λέτε μεγατόνων. Και θέλω να πω αρχικά ότι πραγματικά θλίβομαι βαθύτατα για αυτή την εξέλιξη, γιατί αφήνει την Ημαθία πίσω, την πάει πίσω δυστυχώς. Και θλίβομαι πραγματικά από μια κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε με σημαία της στην ανάπτυξη, ουσιαστικά καταστρέφει και απεντάσει βασικές αναπτυξιακές υποδομές
για την Ημαθία. Καταλαβαίνετε ότι η σύνδεση με το φυσικό αέριο για την πόλη της Βέρειας και για τις Νάουσες, όπως και βέβαια για το σύνολο του νομού, θα ωφελούνταν από αυτό το σύνολο των οικοκυριών και όχι μόνο των οικοκυριών, αλλά και το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, κυρίως αυτές οι μονάδες που είναι ενεργοβόρες και υπάρχουν στην Ημαθία, όπως είναι τα θερμοκήπια, οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες. Με πολύ θλίψη λοιπόν έμαθα αυτό το γεγονός ότι η Βέρεια απεντάστηκε από αυτό το έργο, για ένα έργο που η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε διασφαλίσει την υλοποίησή του, είχε διασφαλιστεί, κύριε Βουδούρη, το σύνολο της χρηματοδότησης, και θέλω να σας πω ότι πραγματικά και εγώ και το σύνολο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ του νομού είχαμε κάνει πολύ κόπο, είχαμε κάνει πολλές παρεμβάσεις προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι λοιπόν εξαιρετικά λυπηρό, γιατί φοβάμαι ότι πραγματικά η Ημαθία πάει πίσω με αυτή την κυβέρνηση, με αυτές τις αποφάσεις που βλέπουμε να παίρνονται. Κυρία Καρασαρλίδου, ο Πατσίκας ο Ζήσης είμαι, να σας ρωτήσω κάτι το οποίο μας ρωτάνε αυτή τη στιγμή και ακροατές. Μήπως δεν είναι κάτι τετελεσμένο και μία πράξη αναθεώρησης των χρονοδιαγραμμάτων θα θεραπεύσει την όλη κατάσταση? Με την εμπειρία τη δική σας, μήπως τελικά είναι κάτι εύκολο και μπορεί να διορθωθεί άμεσα με μία πολιτική παρέμβαση? Μακάρι να πάρει αυτό το δρόμο. Προσωπικά δεν είμαι τόσο αισιόδοξη, βεβαίως δεν μπορώ να το αποκλείσω. Την εκτίμησή σας θέλουμε, γιατί ήσασταν και στο κυβερνητικό κομμάτι πριν από λίγο διάστημα, έχετε γνώση, η άποψή σας και η εκτίμησή σας. Σας λέω πως δεν είμαι αισιόδοξη για να πάρθει αυτή η απόφαση. Κατά τη γνώμη μου κάτι κρύβεται από πίσω, άλλωστε τα τελευταία γεγονότα, οι συμπεριφορές αυτής της κυβέρνησης δεν μου επιτρέπουν να είμαι αισιόδοξη. Πολύ φοβάμαι ότι επεντάχθηκε το έργο, γιατί κρύβεται κάποιο συμφέρον, κάποιο ιδιώτη από πίσω. Μακάρι να πάρει αυτό το δρομολόγιο το οποίο είπατε εσείς προηγουμένως. Δεν το ξέρω όμως. Δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό το οποίο με ρωτάτε, αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και ποιος είναι αυτός που θα παρέμβει. Οι άλλες οι απόψεις, γιατί... Αν με επιτρέπετε, οι άλλες οι απόψεις, γιατί συγχρόνως προσπαθώ να κωδικοποιήσω και κάποια μηνύματα που μας έρχονται, είναι ότι αυτό μήπως είναι στην πραγματικότητα ένας δούρεος ύπος για να μπουν, μεταφέρω μηνύματα, να μπουν κάποιοι ιδιώτες στη μεταφορά και αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Ακριβώς αυτός είναι και ο δικός μου φόβος, κύριε Πατσίκα. Ακριβώς αυτό. Έχουμε δει διάφορα γεγονότα που αυτή η κυβέρνηση προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα απεντάσει έργα όπως αυτό το συγκεκριμένο, ή τέλος πάντων έχουμε δει το τελευταίο διάστημα τι έχει γίνει και με το βάουτσερ των επιστημόνων, τι έχει γίνει με τη χρηματοδότηση των κλινικών στις ΜΕΘ των ιδιωτών. Γι' αυτό και σας λέω ότι δεν ελπίζω πολύ ότι μπορεί να αντιστραφεί αυτό το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχω να πω είναι ότι η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει. Πρέπει να αντιδράσει η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Βέρειας και ο Δήμος Νάουσας, που φύγονται από αυτή την αναβολή την πενταετή. Καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, σε αυτό το είναι ένα φυσικό αναπτυξιακό μέτρο, στο δικό μου το μυαλό το φυσικό αέριο. Η πρόσβαση δηλαδή σε φθηνή ενέργεια είναι κάτι ζωτικό, κυρίως εν μέσω πανδημίας, όταν βλέπουμε ότι κυβερνήσεις στην παγκόσμια κοινότητα, ακόμα και αυτές που είναι στο νεοφιλελεύθερο μπλοκ, κάνουν προσπάθειες εξαιτίας της πανδημίας και επανασχεδιάζουν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υποδομών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό για την Ημαθία, εάν συμβεί και δεν αποτραπεί όπως επενηχθήκατε προηγουμένως, θα είναι απολύτως αντιαναπτυξιακό. Να περιμένουμε, κυρία Καρασαλίδου, και άλλες πρωτοβουλίες από μέρους σας ενδεχομένως, γιατί καλείτε τον κόσμο και την τοπική κοινωνία και τους φορείς σε εγρήγορση και να αντιδράσουν, εν πάση περιπτώσει. Να περιμένουμε κάποιες ενέργειες, για παράδειγμα, με τον Περιφερειάρχη, με τους δημάρχους και από μέρους σας τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως, είναι κάτι που το σκέφτομαι, θα δούμε. Είναι και ο νομός Πέλλας, γιατί απεντάσχεται τα γενικά. Μπορεί να έχουμε ένα κοινό σχεδιασμό. Πάτε μαζί.
Αλλά κύριε Βουδούρη, θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί να απευθυνθεί και με ευκολία στο σύνολο της κοινωνίας, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσει. Μάλιστα. Και πρέπει και η περιφέρεια βεβαίως. Ναι, ωραία. Να δούμε τι έχει συμβεί και έχει απενταχθεί η Βέρεια από τον σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ποτέ απλά. Όπως σας είπα, λυπάμαι πραγματικά και τον κόπο τον οποίο έχουμε κάνει προκειμένου αυτό το έργο να υλοποιηθεί, γιατί το θεωρώ ότι είναι, έχει μεγάλο ρόλο στη συμβολή του για την ανάπτυξη του τόπου μας. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση και ήσασταν νομίζω διαφωτιστική και σε κάποια παραπάνω ζητήματα από αυτά που, πέρα από αυτά που αναφερόταν στην ανακοίνωση. Εμείς σας ενημερώνω, κυρία Καρασαλέτη, ότι νωρίτερα είχαμε τον κύριο Καλαϊζίδη, τον αντιπεριφερειάρχη, είχαμε τον δήμαρχο, οι οποίοι είναι σαφώς ενάντια σε αυτή την εξέλιξη. Απλώς περιμένουν και αυτοί να δουν τι ακριβώς θα γίνει και μετά από μια μικρή διακοπή που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον συνάδελφό σας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Τάσο τον Μπαρτζόκα, για να δούμε αν υπάρχει από την κυβερνητική πλευρά μια απάντηση σε όλα αυτά που τόση ώρα συζητάμε. Κυρία Καρασαλίδου, ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βουλευτή Συμμαθίας λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, η Φρόσοη Καρασαλίδου, η οποία σήκωσε και το θέμα από χθες και μαζί και με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σήμερα έσκασε νωρίς το πρωί στην κοινωνία και συζητιέται πάρα πολύ το θέμα. Νίκο, και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Νομίζω ότι κατέστησε σαφές και υπάρχει, σου λέω, έχω και μηνύματα και από τον κόσμο ότι μήπως η όλη αυτή η κίνηση έχει να κάνει με την διείσδυση ιδιωτών στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το είπε λίγο, το υπενήχθηκε, το ρώτησες εσύ και τελείωσε. Μετά είναι αυτό. Κοίταξε τώρα. Δεν θέλουμε να ψάχνουμε δράκους, αλλά καμιά φορά ξέρεις ότι, πώς λέει με αυτό, ότι περπατάει σαν αυτό. Κάνει, είναι αυτό. Ναι, σαν γάτα, πώς λέει. Πάπια, κότα, τι λέει. Πώς το θυμάμαι. Και αυτό που κάνει νιάου νιάου πάνω στα κεραμίδια δεν είναι σκυλάκι. Συνήθως είναι γάτα. Να πάμε σε διάλειμμα. Εγώ λέω να μην διακόψουμε, Νίκο. Να μην διακόψουμε. Ωραία, όχι, δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Θα παρακάμψουμε το πρόγραμμα. Νομίζω ότι η ροή της εκπομπής είναι τέτοια που μας επιβάλλει να επικοινωνήσουμε με τον κυβερνητικό βουλευτή, με τον Τάσο τον Μπαρτζόκα. Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον Λάβδο Ζαβδαρίδη και με τον κύριο Βεσιρόπουλο, προκειμένου να βγουν και αυτοί στον αέρα. Δεν είχαμε προς το παρόν κάποια ανταπόκριση. Το θέμα όμως είναι ανοιχτό, Νίκο. Το θέμα είναι ανοιχτό και και η εκπομπή, ναι. Εξάλλου είναι κάτι το οποίο θα τρέξει και τις επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως, επειδή όντως μιλήσαμε από το πρωί και με τους τρεις βουλευτές και ή προσπαθήσαμε να το σπαθούμε σε επαφή με όλους, όντως ήταν ένα θέμα το οποίο ακόμα το ψάχνουμε. Και Νίκο, να σου μεταφέρω και ένα μήνυμα του Θεοφάνη του Κουτουλιά. Καλησπέρα. Νομίζω πως οι κυβερνητικοί βουλευτές πρέπει να μας ενημερώσουν τι έγινε και γιατί έγινε σχετικά με τη διαδρομή του φυσικού αερίου. Περιμένουμε όλοι με αγωνία. Ήρθε η ώρα λοιπόν, η αγωνία που έχετε, κύριε Κουτουλιά, να τελειώσει, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας, τον Τάσο τον Μπαρτζόκα, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει τέλος πάντων και να τοποθετηθεί σχετικά με το θέμα αυτό, το οποίο, κύριε Μπαρτζόκα, είναι πολύ σημαντικό, θεωρούμε όλοι, και μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν ακούγατε την εκπομπή μας, όσοι τοποθετήθηκαν το θεωρούν πολύ πολύ σημαντικό και μάλλον μια αστοχία της παρούσας τέλος πάντων κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μπαρτζόκα. Κύριε Βουδούρη, καλησπέρα κύριε Μπατσίκα. Μόνο ένα τεχνικό, σας ακούω πάρα πολύ βαθιά. Δεν σας ακούω καλά. Είναι τα σημεία των καιρών, αλλά θα προσπαθήσουμε να φωνάζουμε και εμείς και εσείς έτσι να έχετε ησυχία για να μας ακούτε. Καταρχάς, να ξεκινήσω με το δεδομένο ότι προφανώς το να έχει η Μαθία και η Βέρεια φυσικό αέριο. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι για πάρα πολλούς λόγους, όπως είπαν και όλοι οι προηγούμενοι.
ότι θα δώσει και θα ανοίξει και θέσεις εργασίας και προφανώς θα μειώσει πάρα πολύ το κόστος, το κόστος ενεργειακό και για νοικοκυριά αλλά και για επιχειρήσεις στο νομό μας. Συμφωνώ με αυτό. Αυτό το οποίο θα πρέπει επίσης εγώ να πω είναι να μην προτρέχουμε. Mm-hmm. Και επίσης, σε εισαγωγικά, αυτό δεν είναι μορφή απέναντι στη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, να μην θριαμβολογούμε για κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει τελειώσει δεν έχει υλοποιηθεί αντιστρόφως, αλλά να περιμένουμε και αυτό το οποίο φαντάζομαι όλοι μας θέλουμε είναι να υλοποιούνται τέτοια έργα στην Μαθία για να αλλάξουμε και τον τόπο μας. Τώρα, όσο αφορά εμένα, όσο αφορά τον Τάσο Μπαρτζόκα, όπως είδατε κι εσείς από το πρωί, εγώ δεν κρύφτηκα, βγαίνω έξω, βγαίνω στο ραδιόφωνο, βγαίνω με τους πολίτες. Θέλω να επισημάνω και τώρα, όπως και προεκλογικά, ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει καταρχάς είναι ο νομός να πάει καλύτερα, ο νομός να πάει μπροστά. Αυτό θα το βάλω σε όλη μου τη θητεία, την κοινοβουλευτική, θα το βάλω πάνω από οποιοδήποτε συμφέρον κομματικό ή κυβερνητικό και με αυτό θα πορευθώ. Άρα δηλαδή, σήμερα μιλάμε ανοιχτά, χωρίς να έχω την πρόθεση, τη διάθεση να κρύψουμε πράγματα. Αυτό το έργο είναι σημαντικό για την Μαθία. Αυτό το έργο δεν υπάρχει καμιά απολύτως απόφαση λυμένη ότι δεν θα γίνει στην Μαθία. Εγώ σας πληροφορώ ότι και από χθες το βράδυ και σήμερα, με βάση τα δημοσιεύματα τα δικά σας και με βάση τα δελτία τύπου που παίξαν από άλλους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι σε επικοινωνία και με την ΡΑΕ, με ανώτατα στελέχη και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ και φυσικά και με τα συναρμόδια υπουργεία. Οι οποίοι τι σας λένε, κύριε Μπαρτζόκα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ακούστε να δείτε. Εδώ τώρα θα πρέπει να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι ακριβώς. Έχω δει σήμερα στα μέσα ενημέρωση και στην εφημερίδα σας και εξώφυλλο και καλώς το είχατε, γιατί μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ και ως πολίτες του τόπου και του νομού. Έχω δει, για παράδειγμα, μια αναφορά και υπονοούμενα από την συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ για είσοδο ιδιωτικών εταιριών στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Να μιλάμε ανοιχτά. Αυτή η πόρτα άνοιξε το 2018. Εγώ δεν παίρνω θέση εδώ πέρα, ούτε υπέρ του ιδιώτη, ούτε κατά. Έτσι, αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Αλλά να πούμε το τι πραγματικά έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Το 2018, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του κύριου Σταθάκη, του τότε υπουργού, άνοιξε η πόρτα σε ιδιωτικές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα δηλαδή, αυτοί οι οποίοι άνοιξαν την πόρτα σε αυτούς τους οποίους σήμερα μέφονται και κατηγορούν, θα ήταν καλό να μην κουνάνε το δάχτυλο. Ωραία. Γιατί με για την ουσία, νόμο, κύριε Μπαρτζόκα, οι δικές πολιτικές άνοιξαν οι πόρτες για ιδιωτικές εταιρείες. Ωραία. Άνοιξαν οι πόρτες. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι που αφορά συγκεκριμένα το φυσικό αέριο στο νομό Ημαθίας. Έτσι. Η υλοποίηση και ο σχεδιασμός για το τι επρόκειτο να γίνει έγινε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ. Σας πληροφορώ πάρα πολύ καλά. Ξέρω πολλά περισσότερα. Έχω μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα αλλά και αυτές τις μέρες για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορώ, θέλω να το καταλάβετε, να τα πούμε όλα αυτή τη στιγμή δημόσια, γιατί τα λόγια δεσμεύουν. Αλλά η υλοποίηση και ο σχεδιασμός, του οποίου τα αποτελέσματα ενδεχομένως να δυσκολεύουν σε κάποιο βαθμό την άμεση παροχή φυσικού αερίου στο νομό μας, έγινε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ. Σας πληροφορώ ότι με βάση αυτό το σχεδιασμό, πριν το 2023 δεν θα είχαμε φυσικό αέριο στην Μαθία. Αυτό σας το λέω με στοιχεία, τα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή φυσικά να εκθέσω. Μέχρι εδώ μπορώ να μιλήσω. Αλλά ο σχεδιασμός αυτός, ο κακός, του οποίου πληρώνω τα αποτελέσματα σήμερα, έγινε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, κύριε Μπαρτζόκα, έρχεστε ως ένα βαθμό να επιβεβαιώσετε την είδηση, απλά να πείτε ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πατσίκα, δεν επιβεβαιώνω την είδηση. Εγώ θα σας πω το εξής. Όσο περνάει από το χέρι το δικό μου και όσο περνάει από το χέρι και των υπολείπων βουλευτών του νομού Ημαθίας και όσο περνάει από το χέρι της κυβέρνησης, γιατί αυτός είναι ο στόχος και με αυτή τη σημαία ναι, όντως εκλεγήκαμε, η Ημαθία δεν θα μείνει χωρίς φυσικό αέριο. Και ούτε η Βέρεια και μάλιστα και ο αγώνας μας θα είναι να πάρουν και οι υπόλοιπες περιοχές φυσικό αέριο και όχι μόνο οι τρεις πόλεις του νομού. Έτσι. Αλλά λέω ότι εάν κάποιοι δείχνουν με το δάχτυλο και σηκώνουν το χέρι και σηκώνουν τους τόνους και λένε γιατί ακόμα δεν έχουμε φυσικό αέριο στη Βέρεια, έχει να κάνει καταρχήν με το δικό του σχεδιασμό, ο οποίος έγινε το 2018. Και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονταν ήταν πραγματικά για μένα απαράδεκτα. Τώρα,
αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, έτσι, τη συγκεκριμένη είδηση, εγώ σας λέω ότι όχι, δεν ισχύει. Ωραία, θα δούμε, είμαστε σε κοινωνία. Κύριε Μπαρτζόκα, πρακτικά. Ναι. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Θα κάνω την ίδια ερώτηση. Αν με επιτρέπετε, θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στην κυρία Καρασαρλίδου. Της είπα, εάν αυτή τη στιγμή δοθεί με μια πολιτική παρέμβαση παράταση στα χρονοδιαγράμματα, και μπορεί να ξαναμπεί η Βέρεια στο χάρτη. Η κυρία Καρσαρλίδου απάντησε ότι είναι απεσιόδοξη και ότι θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πολιτικά μπορεί να γίνει. Εσείς πολιτικά εκτιμάτε. Εμείς οι δύο είμαστε και δικηγόροι και καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα περισσότερο. Έτσι, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σήμερα, με βάση την πληροφόρηση που έχω, αυτά τα οποία μπορώ να πω δημόσια, έτσι, σαφέστατα, είναι ότι εάν τυχόν αυτό το οποίο σήμερα είδαμε στα δημοσιεύματα του νομού, εάν τυχόν προκύψει πρόβλημα, προφανέστατα, έτσι, προφανέστατα η κυβέρνηση πρώτη θα αντιδράσει με αντιρρήσεις και με διάφορες άλλες, με διάφορα άλλα νομικά όπλα για να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Δεν επιβεβαιώνουμε όμως αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Μάλιστα. Σας επαναλαμβάνω ότι η εκτίμησή μου από την εικόνα που έχω, από την κουβέντα που έκανα και σε επίπεδο υπουργικό και σε επίπεδο προϊσταμένων στη ΡΑΕ και στη ΔΕΔΑ, αυτό το πρόβλημα, εάν προκύψει ή αν προέκυπτε, θα προέκυπτε χωρίς να παρεμβάλλεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά ήταν σχεδιασμένα από το ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Όλα αυτά τα χρονολογράμματα θα είχαν την πορεία αυτή με φύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή η φημολογία και τα υπονοούμενα για ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις άνοιξαν, έτσι, η πόρτα άνοιξε ορθάνυχτα και με τα βαΐων και κλάδων το 2018 με νόμο του κύριου Σταθάκη επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, δηλαδή δεν μπορούν να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτά τα στελέχη. Και δεν θέλω, ειλικρινά μιλάω, έτσι, τώρα και ως νέος άνθρωπος και ως νέος κοινοβουλευτικός, δεν θα αφήσουμε τον νομό να μείνει έξω από αυτό. Λοιπόν, ακούστε λίγο για να κάνουμε... Δεν θα αφήσουμε τον νομό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Κύριε Μπαρτζόκα, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο έτσι απλά, γιατί δεν είμαστε όλοι δικηγόροι όπως εσείς και ο Ζήσης, είμαστε και εμείς που δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέτε. Λοιπόν, με λίγα λόγια, φυσικό αέριο, εσείς που πήρατε τώρα στα Υπουργεία και στις αρμόδιες αρχές, φυσικό αέριο στη Βέρεια θα έχουμε? Και αν έχουμε, πότε? Τι λέει ο σχεδιασμός? Η χρηματοδότηση που υπάρχει από τον κύριο Τζιτζικώστα μέσω ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια, θα χαθεί? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και μπορούμε με απλά λόγια για να κλείσουμε. Για να είμαστε έτσι, από την πρώτη στιγμή είπα ότι θέλω να λέμε αλήθειες. Ακριβώς. Ούτε για χρονοδιάγραμμα μπορώ να μιλήσω, ακόμα και να ξέρω, ούτε για το πότε, ούτε με ποιο τρόπο. Ωραία. Αυτό το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω, ότι θα κάνουμε καταρχήν εμείς της κυβέρνησης, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό θα ευωδώσει και θα καρποφορήσει για να έχει φυσικό αέριο η Μαθία και η Βέρεια. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό το δέχομαι, υπό την έννοια ότι αν δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, τι να πούμε τώρα. Και αυτό που εγώ αποκόμισα, για να σας απαντήσω και με άλλο τρόπο στην ερώτησή σας, είναι ότι όλο αυτό είναι αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή, προτρέχουμε για πολιτικά ωφέλη. Εντάξει, ενδεχομένως το κάνουμε όλοι μας, έτσι, ενίοτε. Αλλά προτρέχουμε και σπέρνουμε τον πανικό πριν καν δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. Καλό είναι να προτρέχουμε παρά να βλέπουμε το τρένο να φεύγει μετά, κύριε Μπαρτζόκα, και να λέμε αχ, μας έφυγε και το χημείο, μας έφυγε και το τρενοείο που θα μας έφευγε ένα φεγγάρι αν δεν προτρέχαμε, και μας φύγανε και το β' σώμα στρατού που έφυγε, και όλα αυτά τα είδαμε να φεύγουν επειδή δεν προτρέχαμε ενδεχομένως. Οπότε ας προτρέχουμε και ας έχετε όλοι. Έτσι, συμφωνώ, εντάξει, ωφέλεια ας έχετε όλοι. Δυστυχώς ο νομός έχει πολλά παραδείγματα, έτσι, πραγμάτων που έχασε τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλά από αυτά δεν το πάω τώρα κομματικά. Ωραία, πολλά από, ναι, αυτά γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ, πολλά από αυτά μπορεί να γίνανε και επί Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, τώρα θέλουμε όλοι μαζί, ωραία, να αλλάξουμε το χάρτη του νομού. Φυσικά, προφανώς, να μην χάνουμε αυτά τα οποία ήδη σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν κερδιθεί. Πολύ περισσότερο να πάμε ακόμα παραπέρα τον νομό, γιατί έχει ανάγκη και από δουλειές, έχει ανάγκη και από ανάπτυξη, και το δικαιούται και αυτός ο νομός και αυτός ο κόσμος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαρτζόκα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Για χαρά. Ήταν ο βουλευτής,
ο βουλευτής συμμαθίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Τάσος Μπαρτζόκας, ο οποίος από την δική του πλευρά και με την δική του ενημέρωση, τέλος πάντων, προσπάθησε να μας δώσει τα φώτα του. Και εντάξει, νομίζω τώρα εδώ... Κοιτάξτε, προσπάθησε να είναι καθησυχαστικός. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω και από τη δική του πλευρά ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να, ναι, να ενημερωθεί, να έχει κάποια... Εντάξει. Μας είπε ότι μίλησε και τον είπαν ότι παιδιά μην τρελαίνεστε. Αλλά αυτό που είπα στο τέλος, και το καταλαβαίνει και ο ίδιος και όλη η πολιτική μας, ότι αν δεν κυνηγήσεις το πράγμα από νωρίς, μπορεί να έρθει μια στιγμή. Και τα παραδείγματα που ανέφερες ήταν πολύ εύστοχα. Δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο μας φύγαν πράγματα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φύγουν. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν τώρα, ας έρθουν όλοι μαζί με μια γροθιά για να κάνουν δουλίτσα στο κομμάτι αυτό. Ακριβώς. Όλοι. Και ο κύριος Βεσιρόπουλος, και ο κύριος Μπαρτζόκας, και ο κύριος Σταυδαρίδης, και η κυρία Καρασαλίδου, και ο κύριος Καλαϊτζίδης, ο κύριος Τζικώστας, ο κύριος Φορκιαζίδης, ο κύριος Καρανικόλας από την άλλη, και στην Αλεξάνδρεια ο κύριος Γκυρίνης, άμα θέλει να BSB, και να υπάρχει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση και το κομμάτι των αυτοδιοικητικών και των κοινοβουλευτικών της Πέλας, οι οποίοι έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Βεβαίως.